Καλωσορίζουμε σήμερα στη Βέρεια και τη Μακεδονία τον Πρωθυπουργό των Έργων, της Ευθύνης και της Συνέπειας, τον αρχηγό της μεγάλης πατριωτικής λαϊκής παράταξης της χώρας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και η αλήθεια είναι, Πρόεδρε, ότι σήμερα στην Ημαθία, στην κεντρική Μακεδονία, γίνονται έργα που δεν έχουν γίνει εδώ και δεκαετίες στον τόπο μας. Έργα που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής όλων μας. Και αυτός, φίλες και φίλοι, είναι ο σύγχρονος πατριωτισμός. Γιατί σύγχρονος πατριωτισμός είναι να κάνεις έργα για τους συμπολίτες σου. Σύγχρονος πατριωτισμός είναι να θωρακίζεις τα σύνορά σου. Σύγχρονος πατριωτισμός είναι να αντιμετωπίζεις τη μεταναστευτική πρόκληση. Και εμείς εδώ οι Μακεδόνες ξέρουμε καλά τι συμβαίνει όταν δεν υπάρχει μεταναστευτική πολιτική. Σύγχρονος πατριωτισμός όμως είναι και να ενισχύεις την οικονομία σου, να θωρακίζεις την κοινωνία, να κάνεις την Ελλάδα και τους Έλληνες περήφανους σε όλο τον κόσμο. Αυτός είναι σήμερα σύγχρονος πατριωτισμός. Και όχι λόγια του αέρα, αντιευρωπαϊκά συνθήματα, λαϊκισμός. Κλείνουμε, φίλες και φίλοι, τα αυτιά μας σε όλους εκείνους που λένε ότι οι ευρωεκλογές τάχα δεν παίζουν κανένα ρόλο. Φίλες και φίλοι, οι ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου είναι πολύ σημαντικές. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι σήμερα τα περισσότερα έργα που γίνονται και εδώ στην Ημαθία γίνονται με ευρωπαϊκούς πόρους. Η αναβάθμιση που κάναμε στο νοσοκομείο της Βέρειας, το νέο μουσείο των Εγών, η αναβάθμιση του οδικού μας δικτύου, η θωράκιση, η αντιπλημμυρική προστασία, τα έργα στήριξης της επιχειρηματικότητας, της κοινωνικής αλληλεγγύης, του τουρισμού, του πολιτισμού, έργα που γίνονται στην παιδεία μας με τα νέα σχολεία που έχουμε κατασκευάσει εδώ στην Ημαθία, είναι όλα έργα που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό είναι σημαντικό, φίλες και φίλοι, στις 9 Ιουνίου να πάμε όλοι στις κάλπες και για να στηρίξουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις φωνές εκείνες που λένε ότι πρέπει να δοθούν περισσότερα χρήματα στις τοπικές κοινωνίες, αλλά και για έναν επιπλέον λόγο. Γιατί λένε κάποιοι σήμερα ότι οι ευρωεκλογές είναι ευκαιρία να στείλουμε μήνυμα. Ναι, τι μήνυμα όμως? Μήνυμα σταθερότητας, ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει μπροστά. Άρα λοιπόν το μήνυμα την Κυριακή το βράδυ είναι σταθερότητα, Νέα Δημοκρατία, Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε μαζί για τη μεγάλη νίκη. Να είστε καλά.